Έχοντα να αντιμετωπίσουν την πρωτόδικη απόφαση και την ποινή τη ισόβια κάθριξη, θα καθίσουν εκ νέου στο εδόλιο του κατηγορουμένου η 43χρονη χείρα του καρδιολόγου από τη Σιτία ο οποίο τον Οκτώβριο του 2017 εκτελέστηκε εν ψυχρό από το 42χρονο πρώην αστυνομικό βουλγαρική καταγωγή και πρώην σύντροφό τη. Είναι στο μικρό ορκωτό εφετείο. Ε, η κατηγορία είναι ηθική αυτοργία σε ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ε, αλλά δεν μπορώ να σα πω τίποτε άλλο μέχρι να τελειώσει η δίκη. Η υπόθεση ενώπιον του μεικτού ορκο του εφετείου σήμερα διακόπηκε πριν καν ξεκινήσει και θα εκδικαστεί στι 10 Νοεμβρίου. Η δίκη διεκόπη για τι 10 Νοεμβρίου. Είναι πάρα πολλά χρόνια, ξέρετε, έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί. Δεν είναι ευθύνη των κατηγορουμένων, αλλά τη υποστήριξη τη κατηγορία. Κάθε φορά η δίκη αναβάλλεται διακόπτη ακριβώ για αυτόν τον λόγο. Το δικαστήριο πρωτόδικα είχε κρίνει ένοχο το 42χρονο για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ενώ για τη 43χρονη χείρα που επιμένει εξ αρχή για την αθότητά τη, η κατηγορία περί άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία μετατράπηκε σε απλή συνέργεια στην ανθρωποκτονία του συζύγου τη, χωρί όμω να σπάνε τα εισόδια, τα οποία επιβλήθησαν ω ποινή τόσο στην ίδια όσο και στον 42χρονο ομοεθνήτη. Οι ήδη κατηγορούμενοι έχουν καταδικαστεί σε ισόδια κάθεξη. Αλλά από εκεί και πέρα, σα λέω, δεν μπορώ να σα πω οτιδήποτε άλλο μέχρι να τελειώσει η δίκη. Η 43χρονη ισχυρίζεται από την αρχή ότι δεν γνώριζε ότι ο πρώην εραστή τη θα δολοφονούσε τον άντρα τη. Με το 42χρονο από την πλευρά του πρωτόδικα να υποστηρίζει ότι όντω η χείρα του καρδιολόγου δεν είχε την παραμικρή εμπλοκή στην υπόθεση. Η ενψυχρό δολοφονία του 62χρονου καρδιολόγου σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 2017 στα πυλαλίματα Σιτία, στην επαρχιακή οδό Ιερά Πέτρα Σιτία. Ο δράστη είχε πυροβολήσει τρει φορέ με κυνηγετικό όπλο τον άτυχο καρδιολόγο, σκοτώνοντα τον Ακαριέα.